κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέφανο Στεφάνου, ο οποίος βρίσκεται στο στούντιό μας στη Λεμεσό. Καλησπέρα σας, κύριε Στεφάνου. Καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, και επίσημα οι Ισραηλοί πλέον στην Κυπριακή ΑΟΣ. Τι σημαίνει αυτό για την Κυπριακή Δημοκρατία? Είχαμε πει ότι είναι επιδίωξη της κυβέρνησης η στρατηγική συνεργασία με γειτονικές χώρες σε σχέση με την αξιοποίηση των αποθεμάτων υδρογονανθράκων που έχουμε ανακαλύψει. Η Νόπολη, η οποία έχει αναλάβει το τεμάχιο 12, είναι και συνεργάτης μαζί με το Ισραήλ. Συμμετέχουν Ισραηλίτικες εταιρείες μέσα στην προσπάθεια της Νόπολ και μέσα από αυτή την κοινή προσπάθεια ευελπιστούμε ότι σύντομα θα προχωρήσουμε στους σχεδιασμούς που έχουμε καταρτήσει. Πάντως οι Τούρκοι δεν φαίνεται να πτωούνται, κύριε εκπρόσωπε, συνεχίζουν τις απειλές συνεχώς και μάλιστα τις εντείνουν. Είναι γεγονός ότι η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί. Αυτό καταδεικνύει και το μέγεθος της επιτυχίας που έχουμε ως κυβέρνηση και ως Κύπρος για να φτάσουμε μέχρι σε αυτό το σημείο σήμερα. Και αυτό το καταφέραμε μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που είχαμε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε στο πλευρό μας ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα και να επικρίνει την Τουρκία για την στάση που ακολουθεί στην προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να προχωρήσει με τις έρευνες και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη δική της αποκλειστική οικονομική ζώνη. Πάντως με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουμε και τώρα. Εμείς, έτσι. Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους εμείς. Ασφαλώς. Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Ελπίζουμε η όποια νέα κυβέρνηση αναλάβει μέσα από τις προεδρικές εκλογές να μπορέσουμε να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα που μέχρι τώρα έχουμε φτάσει. Χρειάζεται πολύ και προσεκτική πολιτική και διπλωματική δουλειά την οποία έχουμε κάνει εμείς ως κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, και για το άλλο θέμα της ημέρας, αυτό της συμφωνίας για τον προϋπολογισμό της επταετίας. Άπαντες παραδέχθηκαν από ό,τι έχουμε παρακολουθήσει για τη συμβολή της Κυπριακής Προεδρίας σε αυτή την επιτυχία. Είναι και αυτή μια επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας. Είχαμε μια εξάμηνη Προεδρία πολύ πετυχημένη. Κάναμε πολύ και σκληρή δουλειά στον τομέα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάστηκε να δούμε πώς μπορούμε να συγκεράσουμε διαφορετικές τοποθετήσεις και διαφορετικά συμφέροντα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποδεχόμενη την ανάγκη, όπως υπάρχει ένας προϋπολογισμός για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιεί τους προγραμματισμούς της. Όπως έχετε και εσείς πει, αυτός ο προϋπολογισμός θα είναι μειωμένος ένεκα της οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Θεωρούμε σημαντικό όμως ότι ως Κύπρος συμβάλαμε στο να υπάρχει αυτός ο προϋπολογισμός από τη μια και από την άλλη ότι η Κύπρος έχει να πάρει από αυτόν τον προϋπολογισμό. Και πριν σας καληνυχτήσω, κύριε εκπρόσωπε, δεν ξέρω αν σας πιάνω και εξαπρόπτου βέβαια, υπήρξαν κάποιες πληροφορίες σήμερα για απειλητικές επιστολές στον πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και το διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και αρκετά άτομα που εργάζονται στην Κεντρική Τράπεζα. Είναι υπόψη σας, ισχύουν, δεν ισχύουν? Όχι, δεν έχω υπόψη μου ένα τέτοιο γεγονός. Δεν έχει φτάσει τίποτα κοντά μου και διερωτώ με αν πραγματικά υπάρχει κάτι τέτοιο. Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στη στόχη.